Όπως θα ξέρετε κι εσείς, μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν διαβάζουν όσο πρέπει το Λόγο του Θεού. Πολλά πράγματα ο άνθρωπος καταβροχθίζει και υλικός και πνευματικός την ημέρα, αλλά από το Λόγο του Θεού δεν τρέφεται όσο πρέπει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος όταν τρέφεται ποσοτικά αλλά όχι ποιοτικά δεν έχει απόδοση. Αν γνωρίζαμε το τι λέγει μέσα το Ευαγγέλιο, που είναι ένα βιβλίο αναλύωτο που δεν παίρνει ούτε προσθήκη ούτε αφαίρεση, και θέλαμε να το προσέξουμε, πολλά πράγματα θα είχαμε μάθει για τη ζωή μας εδώ. Και δεν θα ήσαν μόνο για την προσωρινότητα, αλλά θα ήσαν και για την αιωνιότητα. Η Εκκλησία, όπως ξέρετε, έχει επιλέξει, έχει σταχυολογήσει ορισμένα κομμάτια που τα θεώρησε κατάλληλα, που μπορεί να βοηθήσει δι' αυτόν τους ανθρώπους οι οποίοι στέκονται μόνο σε αυτό που θα ακούσουν την Κυριακή. Παραπέρα, τι θα λέει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, παρότι στο υλικό του τραπέζι σερβίρει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη, δεν τρώει μόνο κάθε Κυριακή. Εν τούτης λέγω, δεν θέλει ακόμη εν πλήρη 20ο αιώνη να μάθει πράγματα που του είναι απαραίτητα. Διότι όλα τα πράγματα αν τα μάθει ο άνθρωπος, ένα δεν μάθει ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Θεό μια μέρα και θα του ζητήσει λογαριασμό σε πράγματα που ουδέποτε τα είχε πιάσει στο νου του, απέτυχε στον κόσμο. Γι' αυτό και απόψε το βράδυ θα ήθελα να πω ορισμένα που πολλά μας διδάσκουν. Λίγα λόγια είναι, αλλά πολλά βγαίνουν από τη μέση. Γι' αυτό θα είναι από το Ευαγγέλιο η ομιλία μου. Συγκεκριμένως θα είναι από το Λουκά, από το 8ο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 41 και κατωτέρω. Παρουσιάζει μια σκηνή η οποία έλαβε χώρα όταν ο Χριστός μας επέστρεψε από τα Γάδαρα που είχε πάει και εκεί είχε θεραπεύσει έναν δαιμονισμένο που είχε μία λεγεώνα δαιμόνων. Και διότι επέτρεψε να εισέλθουν οι δαίμονες εις τους χείρους των Γαδαρινών και οι χείροι να πέσουν στη λίμνη και να πνιγούν και κατά αυτήν την έννοια να ζημιωθούν το κρέας 2.000 περίπου χείρων. Και καταλαβαίνετε πόσα χρήματα είδατε. Ναι, καλά, αλλά να απέλθεις εκ των ορίων μας. Και ο Χριστός μας, ο μόνος αβαρής, έκαμε το μικρότερο, εισήλθε εις το πλοίο και πέρασε εις το πέραν. Ίσως να σας κάνει αίσθηση, αλλά κι αν δεν σας έκανα θα θέλω να σας το υποστηρίξω λίγο, το ότι όταν φύγεται κάτι εκ μέρους του Χριστού, είτε εγώ λέγεται, είτε σάρξ λέγεται, είτε συμφέρον λέγεται, είτε κόσμος λέγεται, δεν τόσο μας αρέσει ο Χριστός. Καλά, αλλά αυτό κάμανε κι αυτοί. Καλά μας έκανες, μας άνοιξες στον δρόμο, έβγαλες μπροστά ένα δαιμονισμένο, θα περνάμε ελεύθερα, αλλά διότι μας έδειξες το οικονομικό, σε παρακαλούμε, δρόμο. Και έφυγε. Δεν κάθεται. Να σκεφτείς καν στο νουν, αντίθετα από αυτά που λέγει ο Χριστός, ήδη έχει φύγει προκαταβολικός. Μην τον περιμένεις πουθενά, ούτε στα εικονίσματα είναι, ούτε στους σταυρούς, στους ψεύτικους, τίποτα δεν είναι. Βλέπει, αν με ραθυμίαν ή λίγο κατσούφιασες, λίγο συνέφιασες, δεν σου τόσο άρεσε αυτό, ο Χριστός θέλει. Όπως έφυγε και εδώ και πέρασε εις το πέρα. Ημέν τον έδιωξαν, ιδέ τον περίμεναν. Αν θα ακούσετε τη σκηνή, την πέραν της Τιβεριάδος, είναι η εξής.
εγένετο δε εν το υποστρέψε τον Ιησούν απεδέξα το αυτόν όχλος. Κόσμος δουλειάς τον περίμενε. Η μεν δρόμο φεύγα, οι άλλοι τον επερίμεναν. Αφήνεις τη θέση σου, κάποιος άλλος θα την πάρει τη θέση. Χριστός δεν θα μείνει ποτέ χωρίς φίλους, χωρίς υπηκόους, χωρίς δικούς του. Εμείς χάνουμε. Ο Κύριος δεν χάνει. Συμφέρον δικό μας είναι να έχουμε σχέση μαζί του και να τον έχουμε πάντα κοντά μας, να μην τον διώχνουμε. Ήσαν γάρ πάντες προσκαρτερούντες αυτόν. Πότε θα έρθει να βγούμε κάτω στο λιμάνι να τον περιμένουμε. Και πράγματι πολλοί κόσμος τον περίμενε το Χριστό. Πως δείχνει ότι η μεν αντίθετα η δε την όψη δεν εκβιάζει κανένα. Δεν με θέλετε, χαίρετε. Οι άλλοι με θέλουν, να μείνω. Αυτό είναι πάνω το Χριστός. Και αν νιώθουμε κανιά φορά μόνοι, είναι διότι εμείς απεμακρύνθημεν από αυτόν και όχι αυτός από μας. Μέσα όμως των κόσμων αυτών ήταν και ένας με έναν υπολογισμό. Γιατί όλος ο κόσμος αυτός που ήταν εκεί, μπορεί η πλειοψηφία να ήταν από αγάπη, αλλά ήσαν και οι πονηροί. Ήσαν και αυτοί που πηγαίναν να τον πιάσουν από λόγο. Ήσαν και οι άνθρωποι που τον είχαν ανάγκη. Πότε θα έρθει αυτός ο γιατρός. Ήσαν. Μέσα λοιπόν λέει σε αυτή τη συντροφιά ήταν και ένας αρχισυνάγωγος. Δύσκολος άνθρωπος βέβαια, αρχισυνάγωγος, εγωισμό, φαρισαϊσμό κλπ. Όμως κάποια ανάγκη τον έφερε και αυτόν μέσα στον οχλό. Η ανάγκη είναι εκείνη που μας πλησιάζει στο Χριστό. Όταν σταματήσανε οι σιρήνες να χτυπάνε, άδειασαν οι εκκλησίες. Όταν ξαναρχίσουν οι σιρήνες να χτυπάνε, θα ξαναγεμίσει η εκκλησία. Αλλά δεν ξέρω αν ακούει τότε, γιατί υπάρχει μια ρίση στις παροιμίες που λέει θα έρθει η εποχή κατά την οποία θα ομιλεί ο άνθρωπος και δεν θα ακούω. Καλύτερα να μην μας ακούσει κανείς τον κόσμο τούτον, μα ούτε γιατρός, μα ούτε, και να μην μας ακούσει ο Θεός, αλίμονό μας. Εάν χτυπάμε και νιώσουμε την απαγοήτευση αυτή ότι δεν σε ακούω, διότι με έκλεισες πολύ καιρό έξω, τώρα μόνο που με έχεις ανάγκη, τώρα με καλείς. Ευλογημένες οι θλίψεις που μας οδηγούν στο Θεό και μας κρατούν κοντά στο Θεό. Πολλοί άνθρωποι με το κρεβάτι στο σπίτι είχαν και το Χριστό στο σπίτι. Όταν σκότει το κρεβάτι έφυγε και ο Χριστός. Εδώ λοιπόν έναν άνθρωπο σκληρόν, όπως θα λέγαμε, που είχε κάθε λόγο να μην έχει σχέση με αυτόν, ο οποίος του πήγαινε και κόντρα, βρέθηκε μέσα στη συντροφιά. Αυτός λέει το ο Ιάιρος, άρχον της συναγωγής υπήρχε. Γιατί Ιάιρε πήγες εκεί? Επήγα λέγει διότι φυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκεν. Γιατροί την είχαν αποφασίσει. Κανένας δεν μπορούσε να βοηθήσει και εθυμήθη αυτόν τώρα. Είχε ακούσει, είχε μάθει, ίσως να είχε και δει θαύματα που έκανε παράξενα ο Χριστός μας και πήγε προς τα εκεί. Αναφέρει δε όταν πήγε και βγήκε ο Χριστός εκεί πέρα, του πέφτει στα πόδια και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού παρακάλεσε αυτόν εις ελθύν εις τον οίκον αυτού. Ένας αρχισυνάγωγος να πέσει στα πόδια του Κυρίου, μεγάλη υπόθεση. Γιατί βέβαια δεν ήξερε ότι είναι και Θεός, δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ήταν κάποιος που έκανε θαύματα. Βάλε το άλλο, σηκωφαντεί το από διαφόρους ανθρώπους. Εάν βέβαια ήξερε ότι είναι ο Θεός, όχι στα πόδια να του πέσει, κουλούρα να γίνει, δεν ξέρω τι να γίνει. Όμως έπεσε στα πόδια. Αυτό το θηρίο έπεσε στα πόδια κάτω από την ανάγκη, κάτω από την εγκατάλειψη, από την αδυναμία που ένιωσε ότι πλέον δεν υπάρχει για το παιδί του, τη μοναχοκόρη του, δεν υπάρχει ελπίδα. Είπα ότι είναι μακάριες οι θλίψεις που μας κρατούν κοντά στο Θεό. Δεν υπάρχει στο εκατομμύριο, λέγω όχι στα εκατό, όχι στα χίλια, να υπάρχει άνθρωπος που με το γαρίφαλο στο χέρι πήγε στο Χριστό. Κάποια ανωτέρα βία, κάποια δαμασκός, κάποιο συμβάν σοβαρό τον οδήγησε προς τον Χριστό. Μα ένα πένθος, μα ένα ναυάγιο οικογενειακό, μα ένα ατομικό, μα μία ασθένεια σοβαρά κλπ. Ως επί το πλείστον
είναι οι παράγοντες, οι βοηθοί που βοηθούν τον άνθρωπο και τον φέρουν στον Χριστό ή και τον διατηρούν κοντά στον Χριστό. Οι περισσότεροι επλησίασαν, επήραν όσο είχαν ανάγκη και έπειτα έφυγαν έξω Παναγιά. Τώρα, άμα ξανασε χρειαστούμε, ξέρουμε είσαι καλύσιμη, θα ξαναέρθουμε να σου φωνάξουμε. Αλλά μήπως γίνει εκείνο που είπα γρηγορότερα. Ευλογημένες οι θλίψεις. Και αν μέσα εδώ είμαστε, ξέρω εγώ, 5, 10, 100, 500 άνθρωποι, αν ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του, θα βρει ότι σχεδόν κανένας δεν είναι εκείνος που πήγε μόνος του από αγάπη προς τον Χριστό ή από ανάγκη στον Χριστό. Και αν ο Χριστός μας σκέπτεται το σαν άνθρωπος, τώρα που με είσαι ανάγκη, έβγα από εδώ. Να έλεγε αλίμονό μας. Αλλά δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Όπως είναι τον άνθρωπο τον παίρνει, με τις αδυναμίες του, με τους υπολογισμούς του κλπ. Άσο τι είμαι. Και σαν τον άσο το Υιό, έτσι ακριβώς με δέχτηκε μας. Ο άσωτος Υιός γύρισε από αγάπη στο σπίτι. Μέχρι τώρα δεν θα είχε επιστρέψει. Αν δεν του σωνώσατε και αν τον κατέλειπαν τα νιάτα και οι φίλοι και οι φιλενάδες, μέχρι τώρα από ανάγκη επέστρεψε εις τον Χριστό, εις τον Θεό. Από ανάγκη επέστρεψε και εντούτοις τον εδέχτη. Για να τον κάνει γιο του μια μέρα. Γύρισε σαν φιδάκι κάτω για να τον κάνει γιο του μια μέρα, να νιώθει ελεύθερα. Για τον χριστιανό, ο πραγματικός, όχι ο χριστιανός, τέλος πάντων, ο συνηθισμένος, ο χριστιανός, ο πραγματικός, νιώθει ελεύθερα. Πώς νιώθει το παιδί μέσα στο σπίτι, του πατέρα του, της μητέρας του, νιώθει και δικά του, έχει δικαιώματα, προσέχει, συζητεί κλπ. Έτσι νιώθει. Εμείς κάνουμε το, για δεν είμαστε χριστιανοί ακόμη όπως πρέπει και όπως μας θέλει ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει και αυτόν οι θλίψεις, η ασθένεια, η αδυναμία να βοηθηθεί είτε με το πρόσωπό του, είτε με τα χρήματά του, είτε με τις γνώσεις του, τον εταπείνωσε και του δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστεί πιο κοντά με τον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι το εξής, όπως λέγει ένας άλλος Ευαγγελιστής, ότι ο Χριστός μας αμέσως όταν άκουσε την ανάγκη του ανθρώπου αυτού απήντησε ως εξής. Βλέπω ο Λουκάς εδώ δεν το έχει. Εγώ λέει ελθόν θεραπεύσω αυτό. Αμέσως τον παρηγόρησε. Εγώ του λέει θα έρθω. Κοιτάξτε ωραία συμπεριφορά την οποία δεν την έχουμε εμείς εν πολύ. Ο άνθρωπος έρχεται από ταξίδι. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος. Ο Ιησούς άνθρωπος είναι κουρασμένος. Δεν του είπε, ξέρεις, μπορώ να έρθω αργότερα. Πού μένεις, δώσε μου τη σύστασή σου. Ή είναι μακριά, ή έχεις κανένα μέσον. Σήμερα θα λέγαμε αν έχει φέρει ταξί, κανένα δικό του για να μας μεταφέρει. Τότε ξέρω εγώ θα έχει. Έχεις κανένα υποζύγιο, τίποτα. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτό. Εγώ θα έρθω, τι σε νοιάζει. Με είναι ήσυχος, τον παρηγορεί αμέσως. Μια ιδιότητα, η παρήθου αλφα του χριστιανού. Χριστιανός ξέρετε τι είπα να πει. Χριστιανός είπα να πει τύφινη εις την υπηρεσία του άλλου. Ο χριστιανός που λέγεται χριστιανός και θέλει να λέγεται χριστιανός και νομίζει ότι είναι χριστιανός που δεν θέτει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του άλλου δεν είναι χριστιανός. Πλανάται. Θέσεις τα δυνάμεις σου, θα θέσεις τη γνώση σου, θα θέσεις το εκτόπισμά σου, γιατί ο άνθρωπος έχει μια ακτινοβολία. Δεν είναι ότι έχει στην τσέπη του, αλλά και ότι έχει πάνω, μια ακτινοβολία. Παίρνει το τηλέφωνο, εκείνα που δεν μπορεί να κάνουν 100 άνθρωποι, τα κάνει ένας μοναχός του. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου, το πορτοφόλι του στην υπηρεσία του άλλου, δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Αυτό έκανε ο Χριστός. Στον πόνο αμέσως του ανθρώπου αυτού. Παρότι δεν ήταν Ιουδαίος, παρότι, δηλαδή δεν ήταν δικός του, αυτό εννοώ, παρότι δεν είχε τίποτα να πει είναι φίλος μου αυτός, πάω, τα τρώγαμε μαζί, πίναμε μαζί, γλεντούσαμε μαζί, αμαρτάναμε μαζί και σπέβδω να τον βοηθήσω. Όχι, άνθρωπος που ήταν κουμπωμένος απέναντι του Ιησού και ίσως και συκοφαντούσε και τα ξέρε αυτό. Όμως ο Χριστός έθεσε την υπηρεσία του στον πόνο του άλλου. Ο άνθρωπος λέγει η Σοφία Σιράχ, ο οποίος κλείνει τα ότα του στον πόνο και στην ανάγκη του άλλου να περιμένει ότι ο Θεός θα κλείσει τα δικά του τα ότα. Όταν θα φωνάξεις εσύ, θα φωνάξω εγώ και θα τον έχω ανάγκη. Πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
τον άνθρωπο κατά αναλογία της καλοσύνης του ή της χειροκαρδίας του. Εδώ λοιπόν, χωρίς να πει πού είναι, μα έτσι, τούτο, τ' άλλο, να έρθω λίγο αργότερα, πώς θα πάμε, είναι μακριά κλπ. Αμέσως, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτό. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια ότι και εμείς καμιά φορά θέτουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του άλλου. Είναι αλήθεια. Αλλά κατόπιν βία, τώρα πήγε να αρρωστήσει αυτό, τώρα πήγε να γίνει αυτό, τώρα. Κατόπιν βία. Δεν είναι με ηλαρότητα, όπως λέγει, ηλαρών γαρδότην, θέλει ο Θεός. Βέβαια αυτό είναι των τελείων. Αλλά καλό και το άλλο. Είναι βία, η βιαστέ αρπάσω στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό όταν έρθει να κάνετε κάτι καλό, να θέσετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία του άλλου, το μέσο σας, το λόγο σας, την παρουσία σας, την προσευχή σας, το πορτοφόλι σας, ο Σατανάς δεν θα σας αφήσει. Ο Σατανάς θα μπει στη μέση να σας δυσκολέψει. Να αναβάλλετε, να κάνετε. Βιάσετε. Κάνετε το. Το δέχεται και αυτό ο Θεός. Παρότι το έθελε αυθόρμητα. Ναι, ό,τι μπορώ. Αν περνάει από το χέρι μου, να το κάνω. Είναι αλήθεια ότι με λόγια, για να δείξουμε δίθεν, ότι υποσχόμεθα σε πολλούς, σε μια εσένα. Και ούτε καν το θυμόμαστε, ούτε καν το ενεργούμε, ούτε καν ομιλούμε. Και τον αποκοιμίζουμε τον άλλον ότι εμείς θα κάνουμε κάτι, ότι εμείς θα τρέξουμε, εμείς θα φροντίσουμε. Εγώ γνωρίζω, κάνω. Και λέμε και ψέματα πολλές φορές για να δείξουμε ότι δήθεν είμαστε άνθρωποι που μας γνωρίζουν και έχουμε βεληνικές και λοιπά, όπως τα λέγαμε. Και τον άλλον τον παίρνουμε στο λαιμό μας, θα τον βρούμε κρεμασμένο με τα γιον. Και όπως λέω, αυτοί είναι οι χριστιανοί, αυτοί είναι οι ψευταράδες, αυτοί είναι αυτοί, αυτοί είναι αυτοί. Και βλασφημείται ο Χριστός στις ενέργειές μας, πόσον έπρεπε να δοξάζεται ο Χριστός. Ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων. Να τα βλέπουν, λέει, άνθρωποι και να δοξάζεται ο Πατέρας στον ουρανό. Εδώ λοιπόν αυτή η συμπεριφορά του Χριστού μας οδηγεί. Είναι savoir vivre εδώ. Αλλά από πλευράς όχι κοσμικής, τα συνηθισμένα τα ψέματα δικά μας, τα χειροφιλήματα κτλ. Από πλευράς που βοηθάει και δοξάζει το Θεό και σώζονται οι ψυχές των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ξεκίνησαν χωρίς συζήτηση τίποτα, αλλά κοντά. Ο κόσμος αυτός δεν ξέρει που πάει. Ο δάσκαλος, ο κόσμος που πηγαίνει τον υποδεχτή, δεν ξέρει που πάει ο δάσκαλος. Πηγαίνει προς τα εδώ. Πάνε και αυτοί κοντά. Κάτι θα ακούσουν, κάποιος θα σταματήσει, κάτι θα πει, κάτι θα γίνει. Θα ωφεληθούμε. Ξεκινάει και ο κόσμος κοντά. Τόσος πολύς ήταν ο κόσμος που τον συνέθλιβον, όπως λέει, πιο κάτω. Μέσα εκεί σε αυτόν τον πολύ κόσμο ήταν και ένα άλλο πρόσωπο, πάλι από ανάγκη φερμένο εκεί στη συντροφιά, πάλι από ανάγκη. Ακούστε πως το λέγει. «Εν δε το υπάγειν αυτόν, η όχλη συνέπνιγον αυτόν», μέχρι ασφυξίας που λέμε τον είχαν φέρει, «και γινή, να σου μια γυναικούλα, ούσα ερήθη αίματος από ετών 12, με αιμορραγία 12 χρόνια, ή της ιατρής προσαναλώσασα όλων των δύον, ούκησης εν επουδενός θεραπευθήνε». Τη 12 χρόνια πλήρωνε φόρο σε αίμα και σε χρήμα. Κανένας γιατρός όμως δεν κατόρθωσε να σταματήσει την αιμορραγία. Προσελθούσα μέσα εκεί, μια την έσπρωχα μπροστά, μια την πέταγα δύο μέτρα πίσω, μια προς τα πλά. Έφτασε, τα κατόρθωσε αυτή η γυναίκα που ξέρε μόνη της ποιον σκοπό είχε που μπήκε μέσα στον κόσμο αυτό. Μια γυναίκα τώρα θα μπορείς να τη δεις αλεμόνη, πανιασμένη, με αιμορραγία 12 ετών, που να τα αντιφυσούσε θα έπεφτε κάτω. Μπήκε μέσα στον κόσμο αυτόν, μέσα στη δίνη αυτή και την έφερα, μέχρι με τον σκοπό να φτάσει κοντά του, να ακουμπήσει, όχι να του μιλήσει, όχι να του πέσει τα πόδια να τα αγκαλιάσει και να τα φιλήσει, να ακουμπήσει, να αγγίξει απλώς επάνω του. Αυτό ήταν που την απασχολούσε και μπήκε μέσα εκεί. Προσελθούσα λοιπόν, λέγει αυτή, όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού, στην άκρη όπως τα λέγαμε, ακούμπησε λιγάκι και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Ένιωσε αμέσως ότι ανέλαβε, ένιωσε δύναμη μέσα της, ένιωσε ότι έγινε χαλά. Αμέσως, αυτομάτως,
όταν άγγιξε το χέρι εκεί. Πήγε με υπολογισμό όμως, και αυτή το έκαμε κρυφά βέβαια αυτό. Δεν το πέσε κανέναν, ούτε σε αυτόν τον ίδιο το γιατρό, το δάσκαλο, το είπε, τίποτα δεν είπε. Πήγε και έκλεψε, όπως θα λέγαμε, την ίαση. Όμως ο Κυριός μας την απεκάλυψε. Εσταμάτησε και διαμαρτυρήθη. Και ένα παράξενο που φάνηκε τόσο παράξενο και στους Αποστόλους που ήσατε στην πιο στενή συντροφιά και κατ' εξοχήν στον Πέτρο, και λέγει, τι σώψαμενός μου, ποιος ήγησε πάνω μου, τώρα σε τόσο κόσμο μέσα που σε μεταφέρουν, όχι μεταφέρεσαι, να λες ποιος ήγησε επάνω μου, είναι πολύ αστείο αυτό. Και λέγει ο Πέτρος, αρνουμένων δε πάντων, ξέρουμε τι λες, είπε ο Πέτρος και εις είναι αυτό, επιστάτα, η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουση, και λέγεις ίσω αψαμενός μου, τι είναι αυτό που λες. Απαντά ο Κύριος, ο δε Ιησούς είπεν, ύψατό μου τι, εγώ γάρ έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Εδώ αν μπορούσαμε να το πιάσουμε καλά, περισσότεροι δεν θα πηγαίναμε στην εκκλησία, και όσοι πηγαίναμε δεν θα πηγαίναμε όπως πηγαίνουμε. Διότι εάν μπήκαμε στην εκκλησία 500.000 και κλείσουν οι πόρτες και σταθούμε και ρωτήσουμε τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τον Άγιο Δημήτριο, ξέρω εγώ ποιον, μας καταλάβατε σήμερα που ήρθαμε εδώ, που ανάψαμε κερί σαν τον πόη μας, που φέραμε λάδι, που φέραμε τάματα, μας καταλάβατε? Αν δεν μας το λέγανε μετά με το στόμα, με το κεφάλι, θα λέγανε όχι, δεν σας καταλάβαμε που ήρθατε. Εμάς δεν καταλάβατε? Ναι, εσάς δεν σας καταλάβαμε. Γιατί δεν μας καταλάβατε? Διότι ήρθατε με τον τρόπο σας, δεν ήρθατε όπως έπρεπε. Δεν ετοιμαστήκατε να έρθείτε εδώ. Ετοιμαστήκατε εξωτερικώς. Δεν ετοιμαστήκατε εσωτερικώς. Και ο Χριστός μας είναι αυτός που δίδει σε κάθε άνθρωπο και κάνει σε κάθε άνθρωπο όπως ο άνθρωπος ετοιμάζει εσωτερικώς. Πολλοί στην τουαλέτα τους έχουν δύο καθρέφτες, τρεις, βλέπονται μπροστά, πίσω, και αν δεν έχουν πίσω καθρέφτη έχουν κάποιον κινητόν και κοιτάζονται. Θα πει κανείς, κακό κάνουν, πρέπει να φύγουν όπως είναι τσαλακωμένοι και λοιπά, να βγουν έξω, να βγουν με μουτζαλιές, να βγουν με τσαλακωμένα. Όχι, καλώς κάνουν. Αλλά ας έχουν και κανένα μικρό να ειδούν την ψυχή τους. Όσο καθαρά και να φορέσεις απ' έξω και οσοδήποτε να είσαι αρωματισμένος, όταν εσωτερικός δεν είσαι ο ανάλογος που θέλει ο Χριστός, δεν θα πάρεις τίποτα εκεί που πηγαίνεις. Χρειάζεται λοιπόν κάποια προετοιμασία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, εις το ναόν εισήλθες, σήκω στο ποδαράκι σου και το βάλες μέσα στην πόρτα, έκαμε στο βήμα, εαυτόν άξιον ομολόγησες. Το σκέφτηκες καλά, το λογάριασες, το υπελόγησες, σε ποιον πηγαίνεις και ετοιμάστες αναλόγως. Βρήκες τον εαυτόν σου άξιον και εισήλθες. Πείτε μου, ποιος από εμάς λογαριάζει, υπολογίζει όταν ξεκινήσει για την εκκλησία ή όταν σταθεί σε θέση προσευχής στο προσυνητάρι του, στο σπίτι του ή όπου αλλού βρεθεί και θέλει να κάνει αναφοράν προς τον Θεό, εσκέφτηκε σε ποιον το κάνει και τι ζητάει αυτός προς τον οποίο απευθύνεται, γιατί όταν απευθύνεται ένας άνθρωπος πάντοτε κάτι ζητάει. Είναι λίγοι αυτοί που δοξολογούν χωρίς υπολογισμό των Θεών. Οι περισσότεροι είναι δώσ' μου κάμε το παιδάκι μου, τον αντρούλη μου, τη γυναικούλα μου, το πεθερό μου, βγάλε τον αυτόν έξω να μπω μέσα τούτο, να κερδίσω καλό ταξίδι στον αέρα και λοιπά. Θέλω να μαζί σου. Όλο η αγκαρία, τα Άγια Πνεύματα, τα Άγια Πρόσωπα, η αγκαρία.
Είναι λίγοι άνθρωποι, λέγω, στο εκατομμύριο δεν ξέρω αν βρίσκονται άνθρωποι που λένε, πού θα πάω τώρα, θα πάω στον ακτινολόγο, που αυτός ξέρει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. Πού θα πάω εγώ τώρα να ανοίξω το στόμα μου, τι να του πω? Πού θα πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω το παιδάκι μου που θα σκοτώνω τα υπόλοιπα? Πού θα πάω, αυτός με ξέρει. Πού θα πάω? Τι θα μου δώσει, θα μου δώσει, πώς να ξέρει ποιος είμαι? Α, του κρυφτώ. Πώς θα του κρυφτώ? Κρύβεσαι από το Θεό. Πώς θα κρυφτεί? Πώς λες ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών και με στόμα γεμάτο? Σοβαρά το πιστεύεις ότι είναι πανταχού παρόν? Ότι γνωρίζει τα πάντα και είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στο χέρι του? Πώς τολμά? Πώς τολμάς και πηγαίνεις στην εκκλησία? Θυμόσαστε όταν ο ποτέ παράλυτος έγινε καλά, πήγε στην εκκλησία να ευχαριστήσει τον Θεό που του στείλε έναν άνθρωπο, δεν ήξερε ακόμη περί τίνους πρόκειται, που έπειτα από 38 χρόνια που ήταν εκεί στην Κολυβήθρα πάνω στα νερά, τον έκαμε καλά. Και ποιον συνείδησε εκεί που πήγε? Τον Κύριο του ναού. Γιατί όταν πάει ο άνθρωπος στην εκκλησία, δεν συναντά την επιτροπή που κουβεντιάζει εκεί πίσω και στέλνει τις παγίδες, είναι τρόπο θα μαζέψει περισσότερα λεφτά, ούτε το φιλόπτωχο που σου φέρνει το δίσκο στη μύτη, ούτε αυτά τα πράγματα, ούτε το ψάλτη, ούτε το νεοκόρο, ούτε τον παπά, ούτε το διάκο, τον Κύριο του ναού, τον Κύριο του ναού, ούτε τον Άγιο Δημήτρη, πρώτα τον Χριστό και έπειτα τον Άγιο Δημήτρη. Και ο Χριστός είναι ακτινολόγος, σε ξέρει ποιος είσαι. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ στο Ευαγγέλιο που κάποτε ο Χριστός μας ήταν στο ναό και ίστατο απέναντι του γαζοφυλακίου, απέναντι του βαγκάριου, όπως τα λέγαμε, και έμπαιναν μέσα, περνούσαν διάφοροι και έμπαιναν μέσα, ήξεραν τώρα ότι είναι ο Χριστός και έβγαζαν λοιπόν και έριχναν πιο πολλά και τα βροντάγαν και όλα, αν κάτευαν και τα άλλα που λέμε για να δείξει ότι έβανε πολλά. Και λέγει εκεί ο Χριστός, λέγει ο Ευαγγελιστής, ότι ο Κύριος έβλεπε πως βάλουν χαλκόν. Πως, όχι πως θα βάλουν, πως βάλουν. Γι' αυτό και έπειτα που ήρθε η χειρούλα εκεί και άνοιξε το κομπόδεμα και λοιπά, που είχε ένα δίλεπτο και έβαλε, αυτή λέει έβαλε πλοίον τούτων. Δίλεπτο έβαλε, πλοίον τούτων έβαλε. Να το Χριστός βλέπει πως το κάνεις, όχι τι κάνεις, πως το κάνεις. Πολλοί μας για τον κόσμο έχουμε μια ζωή. Για τον Χριστό έχουμε δυο ζωές, τρεις ζωές, πέντε ζωές. Έχουμε διπλές ζωές πολλές, τις οποίες ξέρει ο Χριστός. Δεν τις ξέρω εγώ, δεν τις ξέρει ο άντρας μου, δεν τις ξέρει η γυναίκα μου, δεν τις ξέρει ο κόσμος. Ο Χριστός τις ξέρει όμως. Και κατά αναλογία στον καθένα δίδει. Αν λοιπόν πάω σε ένα πανηγύρι, προχθές να πούμε, πέρασαν εδώ πέρα κάτω σταριές χιλιάδες τον Άγιο Δημήτριο και το ρωτούσες, είδες που σου έφερα σαν τον πόη μου αυτό, είδες τούτο, τ' άλλο κλπ. Δεν σε είδα καθόλου, θα ήταν η απάντηση. Αν πέρασαν 50-100 χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, ζήτημα αν 200-500 ήταν εκείνοι οι οποίοι τους κατάλαβε ο Άγιος Δημήτριος και τον κατάλαβαν τον Άγιο Δημήτριο. Οι άλλοι ανάψαμε κερί στον Άγιο. Με ένα τόνο αμαρτίες, χωρίς να αφήσουμε τίποτα από τις αμαρτίες μας, τίποτα από τη σάρκα μας, τίποτα από τη μόδα μας, τίποτα από το συμφέρον μας, τίποτα από την κακία μας. Ανάψαμε κερί στον Άγιο, θαυματουργός ο Άγιος. Αυτό λοιπόν που είπε ο Χριστός, μας λέει, ύψα τόμου της που έγνων δύναμη, ώστε εμείς που ερχόμαστε, εμείς που δεν λείπουμε από τη συντροφιά σου, εμείς που διαδίδουμε τα μεγαλεία σου, εμείς τόσος κόσμος εδώ, τίποτα. Τίποτα, Πέτρε μου, δεν κατάλαβα. Από αυτή τη γυναικούλα κατάλαβα. Αυτή ήρθε ετοιμασμένη εδώ. Εσείς θα το δείξετε πιο κάτω, θα μου πείτε, σας βάλω από εδώ και από εκεί, από το καθεδρίες κλπ. Ένας άλλος άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα. Αν λοιπόν ή το δυνατόν αυτή την πτυχή να την πιάσουμε και να την θέσουμε σε εφαρμογή στον εαυτό μας με μια ντροπή, εμείς πάμε ασύστολα μπροστά στο Θεό, ασύστολα, ξετσίποτα. Πού πας ρε εκεί, στάσου. Δεν το λέγω να σε αποθαρρύνω,
να πάψεις να πηγαίνεις, αλλά να ετοιμάζεσαι να πηγαίνεις. Εκεί εγώ ποντάρω. Δεν λέγω να σταματήσω να πηγαίνω, αλλά πώς μέχρι σήμερα με άνοιξες το κερχόμουνα και σου στουρθοκαμίλιζα, σου άναβα κεριά που τα χέρια μου είναι ματωμένα και σου έλεγα ότι είσαι άγιος δια του ψάλτου που εγώ έχω 20, 30, 50 χρόνια να μιλήσω με τον συνανθρωπό μου και δεν έχω καμιά διάθεση να αγαπήσω και να συγχωρήσω. Εγώ που έχω αδικήσει, εγώ που έχω βλάψει, εγώ που έχω γίνει αιτία να καταστραφούν άνθρωποι. Γιατί ξέρετε πόσοι είμαι θα ένοχοι στο σημείο αυτό. Πολύ. Μιλούσα μια φορά σε ένα γυμνάσιο Θηλαίων στη Χαλκίδα. Με είχαν καλέσει, ήταν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Δεν είχα δει περισσότερα κορίτσια. Δηλαδή, σας έλεγα, 3.000 θα ήσαντε σε ένα μεγάλο αυτό, να υπερώχω κλπ. Και έθεσα, επαρουσίασα το πρόσωπο της Παναγίας μας. Πώς θα πρέπει να το πιάσουν, πώς θα πρέπει να το φτιάξουν. Και ήρθε ο λόγος σε μια στροφή που ξέρετε, αυτό συμβαίνει και μεταξύ μων, που θεωρούμε καθήκον μας και ιεράν υποχρέωση να καλύψουμε τη διαφθορά κάποιου άλλου. Και μάλιστα αν κάποιος ή κάποια παρουσιαστή να πει φερυπίν στον καθηγητή, να πει κάπου ότι ξέρετε η δεσποινή στάδε παρασύρθηκε ή παρασύρεται, φυλάξτε τέτοια λοιπά, αυτή θεωρείται καρφή, λένε καρφή. Οι άλλοι θεωρούνται να τις επάσουν, καλύπτουν τηλέφωνα ξένα, να κρατήσουν αλληλογραφία, να πούνε ψέματα στο σπίτι, να πούνε ψέματα στο σχολείο κλπ. Και τη διαυκολύνουν στη διαφθορά. Ξέρετε πόσες τέτοιοι υπάρχουν από τα μαθητικά χρόνια ακόμη και δεν έχουν εξομολογηθεί τίποτα. Όλους αυτούς τους παρασυρμένους θα τους βρούνε κρεμασμένους ως μεταγιόν στο λαιμό τους. Δεν έχουν εξομολογηθεί τίποτα. Δεν έχουν μετανόηση για τίποτα. Και θυμάμαι ένα δαιμονισμένο στη Μονή Πετράκη ένα βράδυ σαν μεθαύριο των Αρχαγγέλων που εορτάζει. Ήτανε μία δαιμονισμένη μέσα στο εκκλησίασμα. Και σε μια στιγμή γύρω 12 με μία γυρίζει σε μία που καθότανε δίπλα, καλοβαλμένη κοπέλα, και ας λέει «Τι τραβάς αυτό το δαιμονόσκηνο?» Αυτή τραβάγει το κομποσκήνι σε εκεί και λοιπά. «Τι το τραβάς?» «Σε κρατάω, σε τρία μέρη σε κρατάω». Αυτή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μιλούσε για αυτή. «Για σένα το λέω που κρατάς αυτό το δαιμονόσκηνο στο χέρι. Τι το κρατάς? Σε κρατάω σε τρία μέρη». Τίποτα αυτή. Ξανά συνέχιζε η δαιμονισμένη. Το δαιμόνιο να λέει εναντίον της. Και μεσολάβησαν άλλοι και την κουνήσαν. «Για σένα δεν το λέει». «Για μένα», λέει, «το λέει για μένα». Γυρίζει λοιπόν. «Εσένα σε κρατά». «Δεν με κρατάς», λέει, «πουθενά. Έχω εξομολογηθεί». «Σε τρία μέρη σε κρατάω». Να συνεχίσει το δαιμόνιο και να λέει «σε κρατάω σε τρία μέρη». «Μένα, δεν με κρατάς σε τίποτα». Και της ξεσκεπάζει τρία θέματα. Και έτσι λέγει. «Έκανες τηλέφωνο εσωτερικού εφόσον ήταν εξωτερικού, ναι ή όχι? Έκανες τηλέφωνο αστικό και πλήρωσε αστικό μία δραχμή και έκανες στη Θεσσαλονίκη που εκόστησε 130 τόσες δραχμές? Έφυγες από το δωμάτιο όταν πήγε, ήρθε ο ξαδελφός σου με τη φιλενάδα του? Έφυγες από το δωμάτιο μέσα, δεν έφυγες? Και έτσι είπε κι άλλο ένα, δεν θυμάμαι, τρία πράγματα. Σε κρατώ, τι λέει. Και εμείς νομίζουμε να τα αυτοκίνητό μας, να χρήματα, να ψέματα, να τα γράμματα, να τα τηλέφωνα κλπ. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία, που δεν το έχουν εξομολογηθεί ποτέ τους και υπάρχει εκεί πέρα. Και ανάβουν κεριά και πηγαίνουν στην εκκλησία και κάνουν τάματα και πάνε κόλυβα και πάνε και κάνουν και φτιάχνουν. Εάν τα είχαν πει αυτά τα πράγματα, θα ήσαν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και αν προσέχανε σε αυτά τα πράγματα που θεωρούν τίποτα, δεν θα υπήρχε η διαφθορά σήμερα. Σήμερα εκείνοι που τρέφουμε και θάλπουμε τη διαφθορά αυτή. Δεν θα είχε εξαλείψει, είναι αλήθεια, να μην είμαι θα. Δεν θα είχε εξαλείψει. Θα είχε περιοριστεί όμως στο ελάχιστο. Και
ο γέροντας Ιωσήφ, ο μνήστορ, θα είναι μάρτης κατηγορίας. Διότι όταν είδε την Παναγία μας έγκυο, τι λέγει εκεί πέρα? Δικαιοσύνη, και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, σκέφτην λάθρα να την απολύσει, να φύγει, να μην κρατήσει, να μην σκεπάσει την αμαρτία στο σπίτι. Το θεωρούσε ότι ο Θεός θα τον κάψει, πράγμα το οποίο εμείς το κάνουμε ευχαρίστως. Και σε μόνον αυτό λέγω, να θελήσει ο Κύριος να κάνει κρίση τώρα αυτή τη στιγμή, θα μας πιάσει το 90% ενόχους. Δεν κάνω τι βαλέ, δεν σκότωσα εγώ κανένα. Πόσους έχεις σκοτώσει, πόσους βόχησες? Διότι είναι εντολή, ουκένε τίλα το ουδενία σεβήν, ουδέ έδωκε άνεσιν ουδενία μαρτάνιν. Έτσι λέει η Σοφία Σιράκ στο 15ο κεφάλαιο. Δεν έδωκε άνεσιν ουδενία μαρτάνιν. Και μη δίνουμε άνεση να μαρτάνει ο άλλος. Θα είχε περιοστεί το σφάλμα σε πολύ μικρό βάθμο. Όταν σκεφτόμεθα όμως, και απλώς κάνοντας μια εξωτερική αναθεώρηση του σώματός μας και λοιπά, εντάξει αυτό, ναι, ψηλά έχεις για την εκκλησία, τα κοντά να τα περνάει, έχεις ψηλά πάνω. Ό,τι ώρα θέλει, από ποια πόρτα θέλει μπαίνει και από ποια θέλει βγαίνει. Και έπειτα σου λέει, είμαι χριστιανός. Πώς σκέφτηκες ποτέ σου πως θα την πάρεις αυτή τη χάρη που πήρε αυτή η γυναικούλα? Τι ετοίμασες για να πάρεις αυτή τη χάρη? Κάνεις μια εγκατάσταση στο ωραίο σου διαμέρισμα και λοιπά, ηλεκτρική που δεν ξέρω πόσο κοστίζει, με όλες τις ανέσεις, κουμπιά να πατάς, να ανάβουν, να δουλεύουν, να ψήνουν, να αερίζουν, να ψήγουν, να κάνουν τα πάντα. Και σε μια στιγμή γυρίζει το διακόπτη, τίποτα. Βρε γιατί, έρχεται ο ηλεκτρός, α, είναι η ασφάλεια. Και τι είναι αυτή η ασφάλεια που μια τέτοια εγκατάσταση μας την έχει αχρηστεύσει και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα? Τι είναι αυτή η ασφάλεια, κοστίζει πολλά? Ούτε μια δεκάρα. Δηλαδή, σε ματάκι είναι, τίποτα δεν είναι. Και αυτό μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσοι από εμάς έχουμε καμένη την ασφάλεια εν σχέση με το Θεό για τη χάρη αυτή, ε? Ρωτήστε τον εαυτό σας. Κάθε αμαρτία είναι να παραβάν προς το Θεό. Δυσκολεύει στο Θεό. Μη σας φαίνεται παράξενο. Μη μετράτε με βάση τους κακούς. Με βάση τον έναν θα μετράτε. Πόσες αμαρτίες έκανε ο Σατανάς που έγινε Σατανάς, που ήταν άγγελος? Έκανε πολλές. Πόρνευσε. Μύχευσε. Έκλεψε, ατίμασε, αδίκησε. Τι έκανε? Απλώς σε σκέφτη. Απλώς σε σκέφτη. Και το παραπονείται μάλιστα. Έχω ακούσει έναν που λέει, εσείς έκανε τόσες αμαρτίες και σας συγχωρεί κάθε μέρα. Εμείς μία κάναμε, λέει, και δεν μας συγχωρεί. Θυμόσαστε το θαύμα που έγινε όταν ο Χριστός μας κλίνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα στο Γολγοθά? Ποιο ήταν το θαύμα που έγινε στον ναό του Σολομόντος? Το καταπέτασμα θεσκίστη από άνω στον έως κάτω. Τι ήταν το καταπέτασμα, ξέρετε? Η αμαρτία που είχαν βάλει πρώτοι άνθρωποι μεταξύ του Θεού και του εαυτού των. Και ο Χριστός ήρθε, σταυρώθη και μας έδωσε την ελευθερή επικοινωνία. Και εμείς τώρα ξαναπάμε και βάζουμε αμαρτία στη μέση. Περιμένεις λοιπόν χάριν? Διότι πας το βράδυ στον Εσπερινό και το πρωί στον Όρθρο και τραβάς κομποσκίνη και λοιπά, και μία αμαρτία αν υπάρχει, ή φρόνημα αν υπάρχει ταπεινό, χάρη δεν έχει. Δίεται κατόπιν προϋποθέσεων. Αυτή λοιπόν η σπουδή, αυτή η μελέτη, αυτή η ταπείνωση, αυτός ο υπολογισμός της γυναικούλας αυτής, έγινε που εσταμάτησε το Χριστό και την απεκάλυψε στον κόσμο. Θα πει κανείς, γιατί δεν πήγε αυτή η γυναίκα Παρισία να πει στον Κύριο, δάσκαλέ μου, γιατρέ μου, σε παρακαλώ και μένα? Γιατί δεν πήγε σε αυτό? Γιατί δεν πήγε στη συναγωγή που ήξερε ότι πηγαίνει και βρήκε αυτόν τον τρόπο να πάει κρυφά και να υποκλέψει? Οι πατέρες στέκονται, αγαπητοί μου, κατεξοχήν αγαπητές μου, στο θέμα το ότι είχε ρίση αίματος. Και ώστε αυτή, παρότι δεν είναι το υπεύθυνος, όπως και η γυναίκα όταν έχει την φυσική της ροή, δεν είναι υπεύθυνος,
αποκλείεται από το Θείο, έπρεπε να μείνει μακριά. Σεβασμό. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο το βλέπε σαν ένα ιερό πρόσωπο. Δεν ήξερε βέβαια ότι είναι ο Θεός. Σαν ένα ιερό πρόσωπο, σαν ένα άγιο πρόσωπο. Έπειτα από τα θαύματα που έκανε κλπ. Δεν μπορεί παρά αυτός ο άνθρωπος έχει σχέση με τον Θεό. Και ως θεούτον στεκότανε μακριά. Δεν ήθελε να το μολύνει. Δεν ήθελε. Όμως εκάμπτετο από την ανάγκη που επί 12 χρόνια εστίφτη σαν λεμονόκουπα από αίμα και από χρήμα στους γιατρούς και αναγκάστηκε και θεώρησε το λιγότερο να πούμε να τον μολύνει. Το λιγότερο να τον μολύνει. Το λέγω αυτό έτσι με μια ιδιαίτερα έμφαση να το προσέξουν οι γυναίκες για τον εαυτό τους και να το διδάξουν και στα κορίτσια τους. Εφόσον ευρίσκονται στην κατάσταση αυτήν, θα διακρίνουν τις ημέρες αυτές. Ούτε το καντήλι θα ανάψουν, ούτε την εικόνα θα ασπαστούν, ούτε στην εκκλησία θα πάνε. Έστω κι αν γίνει γάμος, έστω κι αν είναι βαφτίσα, έστω κι αν είναι ξέρω εγώ τι, θα καθίσουν στην άκρη τους τις ημέρες αυτές. Λυπούμε πάρα πολύ, διότι ορισμένοι δεν έχουν μελετήσει από τους ανθρώπους που είναι στη δουλειά αυτή και ενθαρρύνουν ορισμένες να εισέρχονται στην εκκλησία. Λέγεται ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είχε μάτι διαρωτικών, ο Σάκης γινή προθυμοποιούτον να του ασπαστεί το χέρι, το έβαζε πίσω του το χέρι, δεν της το έδινε όταν έβλεπε ότι είναι σε αυτή την κατάσταση. Με αυτό έδειχνε εμπράκτος, σιωπηρός ο Άγιος τι πρέπει να προσέχει η γυναίκα ορισμένες αυτές τις μέρες που έτσι το έχει ο Θεός. Δυστυχώς στας μονάς αυτό θα πρέπει να τα ακούσουν καλογραίοι κατεξοχήν και ορισμένοι επίσκοποι ή και πνευματικοί ακόμη, οι οποίοι επιτρέπουν στας μοναχάς να εισέρχονται στον Άρτικα. Ώστε ο Νάρτιξ δεν είναι εκκλησία. Τι είναι ο Νάρτιξ? Ο Χριστός είναι στο ιερό ή στον άλλο ναό? Δεν είναι και εκεί? Δεν είναι το πνεύμα του Άγιον σε όλο? Όχι, υπάρχει διάκριση. Και υπάρχουν γνώμες Αγίων Πατέρων που απαγορεύουν. Πρέπει να μείνουν σχολάζοντες τις ημέρες αυτές οι γυναίκες, έστω κι αν είναι καλοβραίες ακόμη. Όταν έγινε ο ναός του Σολομώντος, ο Σολομών εκάλεσε το Θεό με μια προσευχή του να ευλογήσει τον ναό. Και αν διαβάσετε εκεί αυτή την περίπτωση, θα δείτε ότι ένα νέφος, ένα σαν πούσι όπως θα λέγαμε, όπως έγινε την ημέρα της Πεντεκοστής, εγέννησε τον ναό. Άρα είναι όλος ο ναός υγειασμένος. Και εκεί πίσω στον Άρθικα έχει πάσει ο επίσκοπος και έχει σφραγίσει όταν κάνει τα εγένεια του ναού κλπ. Γι' αυτό λοιπόν προσέξετε το και εσείς οι γυναίκες αυτό, να είσαστε εκλεκτικές όπως διδάσκει η γυναικούλα αυτή. Έτσι λένε οι πατέρες, ότι αυτό ήταν που την ενάγκασε να μην πλησιάσει κοντά του, αλλά εξεβιάστη από την ανάγκη της ασθενίας, όπως σας είπα, των 12 ετών και έκαμε αυτό που έκαμε. Ο Σατανάς, ο οποίος παρακολουθούσε ασφαλώς, έσπευσε να της πει ότι το κλέψες, και να αρχίσει η καρδιά της να χτυπάει. Άκουσε και το Χριστό μας που σταμάτησε και διαμαρτύρεται, διελήθηκε. Ήτανε που ήτανε, άκουσε και αυτό τώρα και καταλαβαίνει που ένιωσε τη γλύκα για λίγα λεπτά έστω της θεραπείας και νιώθει τώρα ότι θα της την πάρει τη θεραπεία. Αυτή την έκλεψε και παρουσιάστηκε τώρα ένα κουρέλι με όλη τη σημασία της λέξεως μπροστά στο Χριστό μας, όπως αναφέρει εδώ. Ιδούσα δε υγιεινή, ότι ουκ έλαθε, ότι δεν του διέφυγε, την έπιασε. Τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό, διήν αιτή ανύψατο τούτο αυτού, απήγγειλεν αυτό και ενώπιον παντός του λαού. Εγώ το έκανα, εγώ είμαι γυναίκα. Καταλαβαίνετε τώρα, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έγινα αιτία να νιώσεις δύναμη να φύγει από πάνω σου. Και ότι άθη παραχρήμα και ότι έγινα καλά.
Νιώθετε τώρα το τι έγινε στο ακροατήριο αφενός και το τι έγινε ταυτόχρονα σε αυτή τη γυναίκα αφετέρου. Χριστός μας, της απάντησε αυτή, έστωσε να τη στερεώσει. Για τον Σατανάς την είχε ξετινάξει κατά το διλεγόμενο και τη λέγει «Θάση θύγατε ρε, κουράγιο, η πίστη σου στο έκανε αυτό το πράγμα, σε σοκέσε, πορεύου η Σιρήνη, πήγαινε στην ευχή του Θεού, δεν σου την παίρνω την υγεία, γι' αυτό που έκανες, γι' αυτό που σκέφτηκες, τόσο που ετοιμάστης, τόσο που υπελόγησες, πήγαινε στην ευχή του Θεού». Και έφυγε τεθεραπευμένη. Αλλά τι προετοιμασία έκανε, τι έλαβε υπόψη της για να πάει, για να πάρει. Όλη αυτή η προετοιμασία, ο σεβασμός, η ταπείνωση, σε όλα αυτά τα πράγματα είναι το δοχείο στο οποίο ζητάς μέσα τη χάρη του Θεού. Ζητάς το θαύμα. Πολλοί προσφέρουμε δοχείο, πολλές φορές ή είναι μικρό. Ο λιγόπης, άρα θα το πάρω και λοιπά, είμαι ανάξιος στα τιά. Άλλοι είναι, ναι, το πιστεύω, αλλά είναι τρίπιο το δοχείο από τις αμαρτίες τους. Άλλοι το έχουν βρώμικο μέσα, το οποίο ο Θεός δεν δίνει. Χρειάζεται προσοχή, μελέτη, υπολογισμό. Σε ποιον πηγαίνεις, σε ποιον πηγαίνεις, ποιος είναι αυτός που θα παρουσιαστείς μπροστά του. Εδώ να παρουσιαστείς έναν βασιλιά, άνθρωπο βασιλιά, είναι σε χίλιες δίπλες. Να παρουσιαστείς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον πρόεδρο της δημοκρατίας, σε ένα διευθυντή, γίνεσαι, αλλάζεις χίλιες όψεις και παίρνεις τόσες τάσεις και σκέφτεσαι πώς να προσφωνήσεις, πώς θα σταθείς, τι θα κάνεις, τι... κάνεις λογαριασμό. Για να παρουσιαστείς στο Θεό, τι θα πρέπει να κάνεις, άνθρωπε? Μπορείς βέβαια και με απλότητα, δεν είναι ανάγκη να φορέσεις σμόκιν και να παρουσιαστείς κλπ. Αλλά την καρδιά σου όμως πρέπει να την έχεις τελεία προς αυτόν και με προσοχή σε ποιον ομιλείς για να λάβεις. Γι' αυτό λοιπόν όταν πάμε στην εκκλησία ας θυμόμαστε καμιά φορά όταν φεύγουμε να γυρίζουμε και να ρίχνουμε ένα βλέμμα προς το τέμπλεο. Κυρία μου, με είδες σήμερα εδώ, μ' άκουσες που σου είπα αυτό και αυτό, Παναγία μου, Άγιε μου Δημήτρη, Αγιώργη μου κλπ. Και θα δείτε πολλές φορές θα φύγουμε με μια ξερή καρδιά. Βέβαια, όντως δεν άκουσε τίποτα. Και αυτή είναι μια απάντηση. Ετοίμασε καλύτερον και έλα. Εγώ εδώ θα είμαι. Δεν φεύγω εγώ από εδώ. Εσύ ετοιμάσου. Φέρε το ανάλογο δοχείο από καθαρότητα και από ποιότητα και εγώ είμαι εδώ πέρα να σου το δώσω. Εν πάση περιπτώσει. Στην ώρα αυτή που ομιλούμε για το θέμα αυτό της γυναικός, το παιδί πέθανε στο σπίτι. Δεν μιλούμε ότι ο Χριστός μας πήγαινε στο σπίτι για ένα παιδί, κορίτσι 12 ετών, το οποίο ήδη ήταν στα τελευταία του. Με αυτό το εμπόδιο που του συνέβη στο δρόμο, χασομέρισε όπως λέμε και το παιδί πέθανε στο σπίτι. Όταν πέθανε το παιδί στο σπίτι, οι οικοί εκεί γνώριζαν που είχε πάει ο αφέντης ο αρχισυνάγωγος, έσωσαν και έστειλαν έναν υπηρέτη καθόδον και του λέγουν πήγαινε πες τους ότι το παιδί πέθανε, μην τον κουράζει τον άνθρωπο να τον φέρει μέχρι εδώ. Ακούσετε πως το έχει ο Ευαγγελιστής. Έτι αυτού λαλούντος του Κυρίου μας έρχεται της παρά του αρχισυναγώγου λέγον αυτό ότι τέθηκε η θυγάτρη σου. Αφέντη, το κορίτσι σου πέθανε. Μη σκύλε τον διδάσκαλον, μη κουράει τον δάσκαλο. Έτσι τον έπιαναν τον Χριστό μας. Δεν τον έπιαναν για Θεό. Ο Χριστός μας τώρα ήκουσε τι ελέγχθη. Ταυτόχρονα είναι και καρδιογνώστης. Ήξερε ότι το παιδί πέθανε. Πού πήγε η ψυχή, δεν πήγε στον Χριστό. Αυτός δεν ξέρει. Ήξερε ότι πέθανε. Και ξέρει τώρα τι συμβαίνει μέσα. Γυρίζει λοιπόν ο Ιησούς και λέγει σε αυτόν. Μη φοβού, του λέγει, μόνον πίστευε και σωθήσει. Εσύ, του λέει, πίστευε όπως πιστεύεις. Μην ακούς τι σου είπανε. Πέθανε. Εγώ είμαι εδώ. Εσύ κράτησε την πίστη αυτή, γιατί μας χρειάζεται. Εάν εκλείπει η πίστη σου, δεν θα έχουμε δοχείο να βάλουμε το θαύμα μέσα. Χρειάζεται η πίστη σου. Και είναι δύσκολο να κρατήσεις την πίστη σου σε αυτές τις περιπτώσεις. Όσο είναι ζωντανό, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά τώρα που πέθανε, ποιος σε κρατάει και ποιος με κρατάει. Όμως, ο Χριστός, όταν υπάρχει απλό της καρδίας,
κρατάει την ψυχή του ανθρώπου. Πολλοί άνθρωποι που εταξίδευσαν, που συνόδευσαν ανθρώπους του να φύγουν για την αιωνιότητα, το εσκέπτονται γρηγόρα. Είναι αδύνατο να το ζήσω αυτό. Είναι αδύνατο να το μπορέσω αυτό. Είναι αδύνατο να το ανθέξω αυτό. Και εντούτοις έρχεται ο θάνατος και φεύγει το προσφυλός πρόσωπο και θαυμάζεις εκ των υστέρων και λες, πώς το άνθεξα εγώ αυτό το πράγμα, πώς το έπιασα εγώ αυτό το πράγμα. Μα ο Χριστός μας έχει δυο χέρια. Με το ένα παίρνει γιατί πρέπει να πάρει, αλλά και με το άλλο στηρίζει. Μόνον οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Χριστό είναι απελπισμένοι και γυρίζουν τα κάδρα ανάποδα και σπάνε τα πιάτα και δεν σερβίρουν γλυκό να μην ξανάρθει ο χάρος. Μόνοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι του Χριστού είναι σίγουροι ότι ο Χριστός δεν κάνει λάθος. Όπου βάλει το χέρι του θα πρέπει να το βάλει το χέρι του, σαν ένας καλός χειρούργος που ξέρει πως θα το δουλέψει τον υστέρι και τι θα αφαιρέσει και πότε θα αφαιρέσει και τι θα κάνει. Έτσι είναι και ο Χριστός. Συ του λέει μόνον πίστευε, του λέει, όπως πίστευες μέχρι τώρα και με την πίστη που ήρθες εκεί κάτω στο μουράγιο να με πάρεις και σωθήσετε. Προχωρούν εν πάση περιπτώσει, φτάνουν στο σπίτι. Σπίτι, κοπετό σε θρήνη. Μοναχοκόρη, κοπελίτσα 12 χρονών. Μυρίζει αραβόνας, μυρίζει τώρα, φτιάνουμε την πρίκα. Το οικόπεδο είναι έτοιμο, το διαμέρισμα. Τα κουφέτα ποιος θα τα φάει κλπ. Καταλαβαίνετε τα ψέματα, την υφούλα που δεν την είδατε κλπ. Συνηθισμένες οι δικές μας ημερολογίστρες γύρω και τα αυτά. Είναι όλα κοπετό. Βρέθηκε ο Χριστός μας σε ένα μανιάτικο κλάμα. Λες και ήταν στην ανάληψη κάτω του Πειραιός. Εκεί ευρέθηκε. Ωραία, τι κάνετε έτσι, σοπάτε λέει. Δεν απέθανε λέει το κοράσιο, λέει, καθεύδει. Κατεγέλουν αυτόν, διότι αυτή ξένα λέει ότι πέθανε. Αυτός ο Σατανάς από τότε. Θυμόσαστε και όταν είπε για τον Λάζαρο ότι ο φίλος ημών και κοίμηται. Μα καλά λέει, εφόσον κοιμάται λέει θα ξυπνήσει. Δεν μπόργαν να πιάσουν ότι ο άνθρωπος που πεθαίνει δεν πεθαίνει αλλά κοιμάται. Βλέπετε μέχρι τα σήμερα. Πρώτο νεκροταφείο, δεύτερο νεκροταφείο, τρίτο νεκροταφείο της οικογένειας. Να του Μπραχαμίου, να, νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο είναι. Κημητήριο είναι. Living room είναι. Να σου το πω και λίγο εγγλέζικα. Υπνοδωμάτιο είναι. Άνθρωποι που κοιμούνται και θα αναστηθούν μια μέρα. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπη Κυφρίου. Ναι. Υπέρ και κοιμημένων η εκκλησία μας εύχεται, δέεται. Δεν απέθανε λέει, κοιμάται, καθεύει. Αλλά πού να το καταλάβουν, κατεγέλουν. Ξέρουν, δεν τους αβανώσαμε, δεν είδαμε τώρα τι είναι και λοιπά. Και τους πιάνει και τους πετάει έξω, 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 έξω. Όλους αυτούς οι οποίοι μουρμούρισαν υπονοούμενα και κεφάλι και λοιπά, τους πέταξε έξω και κράτησε μόνο Πέτρον, Ιάκωβον, Ιωάννην, τον πατέρα του παιδιού και τη μητέρα του παιδιού. Έκλεισε το σπίτι σε όλους αυτούς οι οποίοι εξεφράστηκαν κατά αυτήν την έννοια και άφησαν με τη συμπεριφορά τους τα υπονοούμενα και τα γέλια κλπ. Και πιάνει το χέρι του παιδιού και λέει: «Υπες εγείρου». Και γυρίζει η ψυχή του παιδιού και μπαίνει και να σου την κοπέλα όρθιο. Δώστε τη λέει να φάει. Δεν είναι φάντασμα. Είναι άνθρωπος. Αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά ποιος τον πιστεύει τον Χριστό κατά αυτή την έννοια. Καλός ο Χριστούλης. Να μας κάνει θαύματα, να μας κρατάει καλά. Στο κίνητο του καινούριου πήραμε, μπάθηκε κανένα σύγκρουση. Τίποτα, αυτά, όλα. Καλός ο Χριστούλης. Για αγκαρίες όμως ο Χριστούλης. Να μας ακολουθεί, όχι να τον ακολουθούμε. Όλοι οι άνθρωποι που αμφισβητούν την Ανάσταση, που και σήμερα αυτοί τουλάχιστον δεν είχαν κάποια εγγύηση, δεν είχαν κάποια ρητή διαβεβαίωση περί Αναστάσεως. Είχαν κάθε λόγο να ξέρω τι λέει αυτός. Όπως και οι δικοί μας εδώ. Όταν ήκουσαν τον Παύλο στην πνίκα, εδώ, και έφτασε στο θέμα ότι ανέστη, του λέει μέχρι εδώ. Α, όσο μας μιλάς τώρα για Ανάσταση, γύρω του σε φάνηκε. Θα συζητούμε άλλη φορά. Τόσο αστείο τους εφάνει το θέμα της Αναστάσεως. Και σήμερα ακόμη άνθρωποι ακούσε λένε «Έχασα εγώ τον άνθρωπό μου, μου λες εμένα».
Μα τι ήτανε, κλειδί ήταν ο άνθρωπός σου που τον έχασες. Σοβαρά? Γι' αυτό ήρθε ο Θεός στον κόσμο, για να χάνεις τον άνθρωπό σου ακόμη? Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Ότι τον εστερήθεις, ότι προπορεύθη, ναι, αλλά όχι όμως τον έχασες τον άνθρωπό σου. Ο άνθρωπος δεν εχάθη, μετεφέρθη η ψυχή του στα χέρια του Θεού και το σώμα του στη γη, και πλήρωσε και εξόφλησε το γραμμάτιο το οποίο όφιλε στη γη, από το οποίο ετράφη χούσι και ισχούν απελεύσε. Στα εξών συνετέθη. Για ρωτήστε έναν επιστήμονα, από τι είναι το σώμα? Από τι είναι? Να σου ασβέστη, να σου σίδερο, να σου το ένα, να σου, να σου. Αυτά είναι. Ορίστε. Πληρώνει. Στα εξών συνετέθη. Και η ψυχή εις των Θεών, όσης έδωκε αυτόν, δεν εχάθηκε. Κοιμάται και θα αναστηθεί. Και γυρίζει αμέσως η ψυχή, λέει, και μπήκε μέσα. Και ξανασηκώθηκε το παιδί. Έτσι θα σηκωθούμε κι εμείς μία ημέρα. Αυτοί δε που αμφισβήτησαν αυτή τη λεπτομέρεια του κηρύγματος του Ιησού μας την ώρα, δεν την είδαν την Ανάσταση που έγινε. Το χαρμόσυνο γεγονός, το παιδάκι να σηκωθεί επάνω ξανά και να δει τους γονείς ότι δώστε του να φάει. Αμέσως εκκίνησε όλα τα πάντα. Δεν την είδανε. Έτσι νομίζω ότι και όσοι αμφισβητούν την Ανάσταση δεν θα τη δουν την Ανάσταση εκείνη τη χαρμόσυνο. Θα δουν Ανάσταση, θα αναστηθούν, για να κριθούν όμως, όχι για να δικαιωθούν. Όπως βλέπετε, έχει πολλές όψεις το πράγμα αυτό και πολλά πράγματα μαθαίνει ο άνθρωπος εάν ήθελε να προσέξει. Εκείνο μόνο που στέκουμε απόψε το βράδυ, όχι τα θαύματα του Ιησού μας, τόσα που υπάρχουν και αν θέλει ο άνθρωπος τα βλέπει και σήμερα θαύματα εν πλήρη 20ο αιώνα. Εκείνο είναι εκείνο που λέγει «έγνων δύναμην εξελθούσαν, ύψα τόμου της». Αυτό να το προσέξετε. Αν δεν λαμβάνουμε χάρη, αν επί έτη θρησκεύουμε, αν επί έτη κοινωνούμε, αν ακούμε όφρους, κηρύγματα, πράγματα κλπ. Και δεν αλλάζουμε κείμεθα ίδιοι, και αν υπήρχε τρόπος να μαγνητοφωνήσουμε τις εξομολογήσεις μας, θα βλέπαμε ότι είναι ίδιες σχεδόν. Στη συνέχεια, αυτό οφείλεται ότι δεν λαμβάνουμε χάρη. Και δεν λαμβάνουμε χάρη, όχι ότι δεν υπάρχει χάρη, ούτε δεν υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Κυρίου να δώσει την χάρη, αλλά εμείς δεν ετοιμάζουμε έτσι που θέλει ο Θεός για να δώσει τη χάρη. Εύχομαι λοιπόν στον Χριστό μαζί σας, με τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου, του Προστάτου.